Θα διαβάσουμε, αδερφοί, σήμερα από την Επιστολή Πέτρου Β, 1079 σελίδα, από το γάμα κεφάλαιο, 1079 σελίδα, Επιστολή του Αποστόλου Πέτρου Β, Επιστολή, γάμα κεφάλαιο. Θα το διαβάσουμε όλο, αδερφοί, και όσο προλάβουμε τη χάρη του Θεού. Δευτέραν ήδη ταύτην την επιστολή σας γράφω, αγαπητοί, με τας οποίες διεγείρω διεπινθυμίσεως την ειλικρινή σας διάνοιαν, δια να ενθυμηθείτε τους λόγους τους προλαληθέντας υπό των Αγίων Προφητών και την παραγγελίαν ημών των Αποστόλων του Κυρίου και Σωτήρος. Τούτο πρώτον γνωρίζοντες, ότι θέλουσι ελθύεντες εσχάτες ημέρες εμπέκτε, περιπατούντες κατά της ιδίας αυτών επιθυμίας και λέγοντες πού είναι η υπόσχεση της παρουσίας αυτού, διότι αφής ημέρας οι πατέρες εκοιμήθησαν, τα πάντα διαμένουν συνούτως απ' αρχής της κτήσεως, διότι εκουσίως αγνοούσι τούτο, ότι μεν των λόγων, συγγνώμη, ότι με των λόγων του Θεού οι ουρανοί έγιναν έκπαλε και η γη συνεστώσα εξίδατος και διαίδατος, δια τον οποίον ο τότε κόσμος απολέστη κατακλειστής υπό το ύδατος. Η δε σημερινή ουρανή και γη, δια του αυτού λόγου είναι αποτατευμιαμένη, φυλατώμενη δια το πυρ εις την ημέραν της κρίσεως εις της απολίας των ασεβών ανθρώπων. Εν δε τούτο, ας μη σας λανθάνει, αγαπητοί, ότι παρά Κυρίου μία ημέρα είναι ως χίλια έτη και χίλια έτη ως ημέρα μία. Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεση αυτού, ως την εσ λογίζονται τούτο βραδύτητα, αλλά μακροθυμίες ημάς μη θέλουν να απολογιστώσει την εσ, αλλά πάντες να έλθουσιν εις μετάνοιαν. Θέλει δελθεί η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης, ενικτή, καθήν οι ουρανοί θέλουσι παρέλθει με συρριγμόν, τα στοιχεία δε πειρακτούμενα θέλουσι διαλυθεί και η γη και τα εναυτή έργα θέλουσι κατακαεί. Επειδή λοιπόν πάντα τα αυτά διαλύονται, οποίοι πρέπει να είστε εσείς εις πολίτευμα Άγιον και ευσέβιαν, προσμένοντες και σπέβδοντες εις την παρουσίαν της ημέρας του Θεού, καθήν οι ουρανοί πυρούμενοι θέλουσι διαλυθεί και τα στοιχεία πειρακτούμενα θέλουσι χωνευθεί, κατά δε την υπόσχεσιν αυτού νέους ουρανούς και νέα γην προσμένουμεν εν ή δικαιοσύνην κατοικεί. Δια τούτο, αγαπητοί, ταύτα προσμένοντες, σπουδάσατε να ευρεθείτε άσπηλοι και αμόμητοι ενώπιον αυτού εν ειρήνη και νομίζετε σωτηρίαν την μακροθυμίαν του Κυρίου ημών, καθώς και ο αγαπητός ημών αδερφός Παύλος έγραψε προς εσάς κατά την δοθήσαν εις αυτόν σοφίαν, ως και εν πάσης της επιστολές αυτού λαλών εν αυτές περί τούτων, μεταξύ των οποίων είναι τεινά δυσνόητα, τα οποία οι αμαθείς και οι αστήρικτοι στευρώνουσιν ως και τας λοιπάς γραφάς προς την ιδίαν αυτών απώλειαν. Σεις λοιπόν, αγαπητοί, προγνωρίζοντες ταύτα, φυλάτεστε, δια να μην παρασυρθείτε με την πλάνη των ανώμων και εκπέσετε από τον στηριγμό σας. Αυξάνεστε δε εις την χάριν και εις την γνώση του Κυρίου ημών και Σωτήρος Ιησού Χριστού. Εις αυτόν έστω η δόξα και νυν και εις ημέρας αιώνος. Αμήν. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριό μας. Και κλείνει έτσι η δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μια επιστολή δεύτερη μας λέει εδώ πέρα ότι γράφει, αδελφοί, σε ποιους γράφει, άμα δούμε στο πρώτο κεφάλαιο, στην πρώτη επιστολή, σε ποιους τους γράφει, λέει, στους διασπαρμένους εις Πόντων, Γαλατίαν, Καπαδοκίαν, Ασίαν, Βυθινίαν, εκλεκτούς, λέει, κατά πρόγνωσιν Θεού Πατρός, δια του αγιασμού του Πνεύματος, εις υπακοήν και ραντισμόν του αίματος του Ιησού Χριστού, πληθυνθεί η χάρις και η ειρήνη σε εσάς. Τα γράφει όλα αυτά ο αδελφός μας, ο Πέτρος, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό στις εκκλησίες, βέβαια, στους αδελφούς. Και μου αρέσει, αδελφοί, που λέει ότι δεύτερη ήδη ταύτην επιστολή σας γράφω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βέβαια, από στοιχεία, άμα ψάξουμε να δούμε, λένε ότι γράφτηκε περίπου στο 90 με 96 μετά Χριστόν. Αλλού το βρήκα 60 με 67 μετά Χριστόν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο, αδελφοί, οι ημερομηνίες. Πότε γράφτηκε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά αυτό που παίζει ρόλο, αδελφοί, για μας τώρα,
όπως λέει και ο Πέτρος εδώ πέρα, σας γράφω, λέει, αγαπητοί, τους αποκαλεί αγαπητούς τους αδελφούς, ευχαριστούμε το Θεό, και τους διεγείρει τώρα, τους διεγείρει ως προς τι όμως, λέει, ως προς υπενθύμηση. Βλέπουμε, αδελφοί, δεν έρχεται βέβαια με πνεύμα εδώ ο Πέτρος να τους πει ότι επειδή εγώ τα ξέρω καλύτερα ή επειδή ξέρω εγώ είμαι ο πρωταεργάτης και περπάτησα μαθητής με τον Χριστό από τα πρώτα βήματά μου. Όχι, αδελφοί, αλλά έρχεται, πιστεύω, με αυτό το ταπεινό πνεύμα, με αυτό το πνεύμα του Χριστού, αδελφοί, ώστε θέλω, λέει, αγαπητοί, αδελφοί, και να σας διεγείρω, αλλά ως προς τι, ως προς το καλό. Και αυτό είναι καλό, αδελφοί, να χαιρόμαστε πάντοτε όταν, αδελφοί, οι εργάτες του Θεού, όταν οι δούλοι του Κυρίου ή όποιος και να είναι, αδελφοί του, και ο προφήτης, όποιος έχει ένα χάρισμα από τον Θεό, τέλος πάντων, αδελφοί, διεγείρει το λαό του Θεού, προς τι, προς το αγαθό, προς την πίστη, διεγείρει ως προς τι, αδελφοί, ότι θα νικήσουμε, αδελφοί, γιατί ο λαός του Θεού, αδελφοί, και έτσι έχει ανάγκη, τι, να παρηγορείται, ευχαριστούμε τον Θεό. Βλέπουμε την ιστορία, αδελφοί, όταν ο Μωυσής έστειλε τους κατασκόπους, αδελφοί, την ξέρουμε την ιστορία, και πράγματι πήγαν οι κατάσκοποι να δούνε τη γη εκεί που τους περίμενε, που θα τους χάριζε ο Κύριος. 8 από αυτούς όμως, αδελφοί, τι κάνανε, λέει, το λαό, τον αποθαρρύνανε, του κλέψανε την πίστη, αδελφοί, τους είπανε, ξέρετε που πάμε, πού θα πάμε, πάμε για σφαγή κατευθείαν, τι λέτε τώρα, είναι άνθρωποι, λέει, υπερμεγέθης, ανακοίν, ψηλή, λέει, αυτοί, λέει, θα μπούμε εκεί και θα μας κατασπαράξουνε. Και τι έπαθε ο λαός, αποθαρρύνθηκε, χάθηκε η πίστη του, φοβήθηκε. Ευχαριστούμε τον Θεό. 2 μόνο, λέει, γραφή, του συστήνει ο λόγος του Θεού, λέει, είχανε, λέει, άλλο πνεύμα, ποιο πνεύμα, το πνεύμα του Χριστού, το πνεύμα, αδελφοί, της Καινής Διαθήκης, το πνεύμα της νίκης, αμήν, αδελφοί, γιατί όταν έχεις τον Χριστό, αδελφέ, είσαι νικητής, αυτό πρέπει να πιστέψουμε, αδελφοί, μα προς το παρόν δεν βλέπω καμιά νίκη, αδελφέ, δεν βλέπω καμιά, ξέρω εγώ, να γίνεται κάτι, τα βλέπω όλα κλειστά, όλα σκούρα, όλα μαύρα, παντού δυσκολίες. Αδελφέ, έχεις τον Χριστό μέσα στην καρδιά σου, το έχω, μη φοβάσαι, θα βγεις νικητής, αλληλούια. Αυτό πρέπει να είναι μέσα στην καρδιά μας, αδελφοί. Γιατί είναι η υπόσχεση του Χριστού. Τι είπε ο Χριστός, θαρσείτε, έχετε θάρρος, λέει, διότι εγώ, λέει, νίκησα τον κόσμο, θέλετε νικήσει κι εσείς, με ποιόνα, δια της χάριτος του Χριστού, για τις δυνάμεις του Κυρίου μας, για τις δυνάμεις της δεξιάς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα μας χαρίσει ο Θεός, αδελφοί, τη νίκη. Γι' αυτό είναι καλό να χαιρόμαστε, αδελφοί, όταν έρχεται ένας άνθρωπος του Θεού να σε βοηθήσει, να σε παρηγορήσει, να σε διεγείρει προς το καλό. Σε αυτό το πνεύμα, αδελφοί, θέλει να μας οδηγήσει το πνεύμα του Θεού, αδελφοί, μέσα σε αυτές τις έσχατες ημέρες. Γιατί θα δούμε και παρακάτω που διαβάσαμε τι θα γίνει, και το βλέπουμε, αδελφοί, γιατί αυτό είναι το σχέδιο πάντοτε του εχθρού. Δεν έχει αλλάξει. Η μέθοδος του διαβόλου, αδελφοί, δεν έχει αλλάξει. Το πρώτο πράγμα που θέλει να κάνει είναι τι, να αποθαρρύνει το λαό του Θεού. Να σε αποθαρρύνει. Να σου πάρει τις ελπίδες, να σου κλέψει τις ελπίδες. Εντάξει, πας στον Χριστό, προσεύχεσαι στον Κύριο, αλλά αφού δεν βλέπεις τίποτα, και αρχίζει και η πίστη μας χαμηλώνει, χάνεται σιγά σιγά. Αυτό δεν είναι όμως το πνεύμα του Κυρίου μας. Το πνεύμα του Θεού τι λέει όμως, έχει πίστη. Ευχαριστούμε τον Θεό, να προσεύχομαι στα αδιαλείπτους, λέει, προσεύχεστε. Ευχαριστούμε τον Θεό, και λέει εδώ ο Πέτρος, σας διεγείρω, λέει, δια υπενθυμίσεως, να σας υπενθυμίσω κάτι, για την ειλικρινή σας, λέει, διάνοια. Τι ωραία. Είχαν εδώ πέρα αυτοί οι αδελφοί, λέει, ειλικρινή διάνοια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Και τι να κάνει ο Πέτρος, τι να τους υπενθυμίσει. Να ενθυμηθείτε, λέει, τους λόγους τους προλαληθέντας υπό των Αγίων Προφητών και την παραγγελίαν ημάς των Αποστόλων του Κυρίου και Σωτήρος. Με λίγα λόγια, για μας σήμερα, αδελφοί, τι πάει να πει αυτό. Να ενθυμηθούμε όλα τα λόγια, τα προφητικά της Γραφής, ευχαριστούμε τον Θεό, όλες τις υποσχέσεις του Κυρίου που σου έχει δώσει, είτε δια του Λόγου,
είτε δια του χαρίσματος των προφητών, να ευχαριστούμε τον Θεό. Πόσοι από εμάς έχουμε και έχετε επαγγελίες, δεν έχουμε? Μη φοβάσαι, παιδί μου, αν μείνεις, εγώ θα σε ευλογήσω. Μη φοβάσαι, παιδί μου, αν μείνεις, θα σου χαρίσω τα παιδιά σου. Μη φοβάσαι, αν μείνεις, θα σου χαρίσω τους γονείς σου. Δεν είναι επαγγελίες του Κυρίου μας αυτά, αδελφές? Αδέλφια μου, αυτά να τα υπενθυμηθούμε, να τα θυμηθούμε ξανά, αδελφοί. Και γι' αυτό έρχεται ο λόγος του Θεού, αδελφοί, τι? Να μας παρηγορήσει, να μας διεγείρει. Εάν στην πορεία, αδελφοί, λέω, εάν στην πορεία τα ξεχάσαμε. Εάν στην πορεία, ξέρω εγώ, η πίστη μας μίκραινε. Αν, ξέρω εγώ, λίγο απογοητευτήκαμε. Αν, ξέρω εγώ, λέμε πολλές φορές, χάσαμε τη δύναμή μας. Και όλα αυτά, αδελφοί, είναι φυσιολογικά να έρθουν. Δεν τα κατακρίνουμε και δεν τα κατακρίνω, αδελφοί, γιατί και εγώ, όλοι μας το περνάμε αυτό. Και θα σηκωθούμε και θα πέσουμε και θα ξαναπέσουμε και θα ξαναζηκωθούμε. Και η πίστη μας πολλές φορές κλονίζεται, ειδικά όταν αργεί, λέμε, ο Θεός να απαντήσει. Αλλά έρχεται ο λόγος του Θεού, αδελφοί, να μας διεγείρει και πάλι. Να μας διεγείρει στο αγαθό, να μας διεγείρει προς τον Κύριο, να μας διεγείρει και να μας πει: μη φοβάσαι, λαέ μου, αλληλούια, εγώ είμαι μαζί σας. Αλληλούια. Εάν εσύ είσαι μαζί μου, εγώ είμαι μαζί σας. Αλληλούια. Και αυτό δεν φοβόμαστε, αδελφοί, γιατί θέλουμε να είμαστε με τον Χριστό. Αμήν. Θέλουμε. Θέλω, Κύριε, να είμαι μαζί σου πάσα τη ημέρα, τη ζωή μου. Γιατί και εσύ αυτό μου υποσχέθηκες, Κύριε. Δεν θα σας αφήσω, δεν θα σας εγκαταλείψω. Αλλά θα είμαι πάσα τη ημέρα έως τη συντελεία του αιώνου. Θα είναι μαζί μας και είναι μαζί μας, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά γιατί να έρχονται όμως, αδελφοί, δυσκολίες στο παιδί του Θεού, γιατί να έρχονται όλα αυτά? Γιατί, αδελφοί, πρέπει να έρθουν. Είναι γεγραμμένα. Αδελφοί, εάν το Κύριό μας, αδελφοί, πειράξανε, εάν το Κύριό μας δοκιμάσανε, εάν τον Κύριό μας, αδελφοί, όλα αυτά που βλέπουμε που πέρασε, ποιοι είμαστε εμείς, αδελφοί, ανώτεροι του Χριστού μας? Μη γέννητο, Και εσείς, λέει. Και εσείς, λέει, το ομοίως, λέει, θα πρέπει ένεγγεν του ονόματος του Ιησού Χριστού, αδελφοί, τι? Να δοκιμαστούμε. Πάνω σε τι, αδελφέ? Στη πίστη. Στη πίστη, αυτό είναι, αδελφοί. Όλα εξαρτούνται από την πίστη μας. Και αυτό έρχεται αυτό το πρωινό ξανά ο Κύριός μας, αδελφοί, τι? Να μας βοηθήσει, να μας διεγείρει, αδελφοί, προς την πίστη. Αδελφοί, εάν έχασες την πίστη σου, αδελφέ, έρχεται ο Κύριος να την αυξήσει και πάλι. Αλληλούια. Έρχεται να σου πει και πάλι ότι εγώ είμαι μαζί σου. Αλληλούια. Και εγώ θα ευλογήσω, εγώ θα ενεργήσω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτό, αδελφοί, έχει πάντοτε ανάγκη μέσα στη ζωή μου και στη ζωή μας. Και πιστεύω ότι κανένας μας δεν μπορεί να πει: αδελφέ, εγώ δεν έχω ανάγκη, εγώ στέκομαι βράχο στην πίστη. Μακάρι να υπάρχει κάποιος να έχει τόση δύναμη η πίστη και να λέει ότι εγώ στέκομαι πάντοτε στην πίστη. Αλληλούια. Στις δοκιμασίες φαίνεται. Και εγώ πολλές φορές έχω πει μεγάλα λόγια στον Χριστό, στην προσευχή μου, κρυφίως, δεν με ακούει κανένας, μόνο ο Κύριος. Κύριε, εγώ αν αυτό, Κύριο, εντάξει, παιδί μου. Και μετά έρχεται το γεγονός, τα ξεχνάω όλα αυτά που είπα. Βέβαια το Πνεύμα του Θεού έρχεται και μου τα επιθυμίζει. Θυμάσαι, παιδί μου, τι μου είπες? Θυμάμαι, Κύριε, και ντρέπομαι. Αλληλούια. Βοήθησέ με όμως τώρα. Τι? Κύριε, να το διορθώσω, να μην ξαναπέσω στο ίδιο λάθος. Άντε ξανά από την αρχή. Και ο Κύριος είναι τόσο αγαθός, τόσο καλός, αδελφιά μου, που έρχεται πάλι, μας στηρίζει, μας δυναμώνει. Αδελφοί, έρχεται και μας σκουπίζει πολλές φορές. Εκεί που πέσαμε στη λάσπη, έρχεται και πάλι να με καθαρίσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι, αδελφοί, αυτός ο αγώνας δεν σταματάει μέχρι που να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά έρχεται εδώ και ο Πέτρος να τους υπενθυμίσει. Ευχαριστούμε τον Θεό για τα προλαληθέντα, λέει, υπό των Αγίων Προφητών. Όλα αυτά που ακούσατε, λέει, από τους προφήτες, αλλά και από τις παραγγελίες που σας δώσαμε εμείς οι Απόστολοι, λέει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εμείς αυτό κάνουμε, αδελφοί. Παίρνουμε τις παραγγελίες, όλα αυτά της Καινής Διαθήκης, του Λόγου του Θεού, τα λόγια του Χριστού μας, αλλά και τις επιστολές, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί και αυτά είναι λόγια Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο που τα γράψανε οι Απόστολοι, οι Άγιοι άνθρωποι, δια Πνεύματος Αγίου, αδελφοί. Και λέει τώρα, τούτον πρώτον, λέει, γνωρίζοντες, τους υπενθυμίζει, αφού το γνωρίζετε αυτό, ότι θέλουσε εθεί, λέει, στις έσχατες ημέρες. Μα μιλάς, Πέτρο, για τότε, για τις έσχατες ημέρες? Τώρα έχουν περάσει 2.000 χρόνια, θα πούμε, περίπου. Κι όμως μιλάει για τις έσχατες ημέρες, αδελφοί, ότι θα σηκωθούν, λέει, άνθρωποι, θα υπάρξουν, λέει, εμπέκτε, περιπατούσι, λέει, κατά τις ιδίες αυτών επιθυμίας. Πολύ δύσκολοι οι άνθρωποι αυτοί, αδελφοί, πραγματικά. Αν συναντήσετε τέτοιους ανθρώπους που οδηγούνται από τις επιθυμίες τους, είναι πολύ δύσκολοι άνθρωποι αυτοί. Γιατί κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν έχουν ούτε Θεό,
δεν σέβονται, ούτε άνθρωποι δεν εντρέπονται. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που οδηγούν κατά τις επιθυμίες, όπου θέλουν πάνε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά να θυμηθείτε, λέει, στις έσχατες ημέρες, έτσι θα σηκωθούν, έτσι θα είναι οι άνθρωποι. Και τι θα λένε, λέει, αυτοί στην εκκλησία, σε εμάς, σε όλους μας αδελφοί που πιστεύουμε στην παρουσία του Κυρίου. Τι λένε, πού είναι η υπόσχεση της παρουσίας αυτού, πού είναι ο Θεός? Όλα αυτά που μας τα λέγαν, λέει, οι πατέρες, λέει, εκοιμήθησαν και δεν άλλαξε τίποτα, λέει, με τη κτήση, μείναν το ίδιο. Πού είναι, λέει, η παρουσία του Θεού, Θα πει κάποιος για μας σήμερα, πού είναι? Μιλάτε για αρπαγή εκκλησίας, μιλάτε για αρπαγή εκκλησίας. Πού είναι η αρπαγή της εκκλησίας? Έχουν περάσει χρόνια, Μη γίνεται, αδελφοί, να πέσουμε κι εμείς σε αυτές τις επιθυμίες, σε αυτές, να το πω, κακές σκέψεις, επιθυμίες, και να πούμε πού είναι ο Θεός. Αδελφοί, μακάρι ο Θεός να μας φυλάξει, πραγματικά να μην σκεφτούμε σαν αυτούς τους ανθρώπους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Γιατί? Γιατί κάποτε, αδελφοί, στην ιστορία με τον Μωυσή, αυτό είπε ο λαός Ισραήλ. Ξέρετε τι είπε? Στο περίμενε, αδελφοί, και όταν περιμένει κάποιος, αδελφοί, και δεν γίνεται γρήγορα, έρχεται αυτό το ερώτημα μέσα στην καρδιά του και λέει, πού είναι ο Θεός, πού είναι η υπόσχεση? Ωχ, καημένε και εσύ, τώρα τα ακούμε τόσα χρόνια. Εσύ πιστεύεις ακόμα σε αυτά? Κάτσε. Έχουμε χρόνο ακόμα. Πού το ξέρεις? Πού το ξέρω? Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Χριστός λέει, καθήν ώρα δεν στο χάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Δεν ξέρουμε. Τι θέλεις να πεις, Κύριε, με αυτό? Δεν ξέρω. Εγώ ένα καταλαβαίνω, ότι πρέπει να είμαι έτοιμος πάντοτε. Και έτσι ο λαός Ισραήλ, αδελφοί, λέει στο Λάμδα Β' κεφάλαιο, στην Έξοδο, ότι ξέρουμε την ιστορία, αλλά εκεί με πήγε, αδελφοί, το Πνεύμα του Θεού, στο ότι εάν περιμένω και βραδύνει ο Κύριος, μπορεί, αδελφοί, η καρδιά μου να συλλάβει αυτή την κακή επιθυμία και να πω, πού είσαι, Θεέ μου, εντάξει, ακούμε τόσα χρόνια. Και τι έκανε ο λαός? Και είδον, λέει, ο λαός, ότι ευράδυνε ο Μωυσής, και αυτοί, περιμένανε το Μωυσή, 40 μέρες. Πού είναι αυτός? Εκεί που πήγε δεν είχε φαγητό, ούτε νερό, άστα. Τα τίναξε. Πού να ζει αυτός άλλος εκεί πάνω, Πού να ξέραν τι ζούσε ο Μωυσής, αδελφοί, Ευχαριστούμε τον Θεό μέσα στην παρουσία του Θεού, Και ενώ, λέει, είδαν ότι ευράδυνε ο Μωυσής να κατέβει εκ του όρους, κοιτάξτε τώρα αυτή η επιθυμία, αυτό που λέμε, οι εμπέκτες. Συνήχθη ο λαός επί των Ααρών, πήγαν εκεί πέρα στον Ααρών, αδελφοί, στον ιερέα, και τι τον είπαν? Και έλεγον προς αυτόν, σηκώθητη, κάμε εις ημάς θεούς, ήτινες να προπορεύονται ημάς, διότι ούτως ο Μωυσής, ο άνθρωπος όσης εξήγαγον ημάς εκ γης Αιγύπτου, δεν εξεύρουμε τι απέγινε αυτός, Να τι ωραία ιδέα, Ξέρεις, Ααρών, πέρασαν τόσες μέρες. Πού είναι ο Μωυσής? Ευράδυνε. Δεν μας κάνεις έναν Θεό εδώ πέρα να τον προσκυνάμε? Και ο Ααρών, βέβαια, τι να πω, βρέθηκε και αυτός σε αδυναμία, αδελφοί. Πιστεύω ότι και εγώ θα ήμουν σε αδυναμία. Δεν τον κρίνω τον Ααρών, αδελφοί, γιατί αν ήμουν και εγώ με τόσο λαό να σε πιέσουν και να σου πούνε έτσι και έτσι, ευχαριστούμε τον Θεό. Και τι λένε? Αφαιρέσετε, λέει, όλα τα χρυσά, τους πήρε όλα τα χρυσά, τα έλειωσε και έκανε το χρυσό το μόσχο. Να ο Θεός μας. Να ένας Θεός, ένας χρυσός, ένα χρυσό μοσχάρι που δεν έχει ούτε φωνή, ούτε ακούει. Αυτός μας εξήγαγε από την Αίγυπτο, Βλέπετε, αδελφοί, αυτοί οι εμπέκτες τι παθαίνουν, Ευχαριστούμε τον Θεό. Χλεβάζουν, κοροϊδεύουν. Πού είναι τώρα? Ευράδυνε ο Μωυσής. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ξέρουμε, βέβαια, τι απέγινε, αδελφοί. Κατέβηκε εκεί ο Μωυσής, ακούει και ο Ιησούς του. Λέει, τι γίνεται εδώ πέρα, λέει. Μάχες, αγώνες, λέει, κάτι γίνεται κάτω. Όχι, λέει. Δεν είναι μάχες, λέει. Είναι γλέντια και ποτά, λέει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πράγματι είχε τη φανέρωση ο Μωυσής από τον Θεό και είδαμε, βέβαια, το αποτέλεσμα μετά, ότι εκείνη την ημέρα πράγματι 3.000 αδελφοί άνδρες σφάχτηκαν. Γιατί ήταν εμπέκτες. Με τι? Με τον Μωυσή? Όχι. Με τα πράγματα του Θεού, αδελφοί. Γι' αυτό και ο λόγος του Θεού μας συστήνει εδώ πέρα. Γι' αυτό, λέει, έρχονται αυτοί οι εμπέκτες. Τι? Να πειράξουν τον ίδιο τον Θεό. Γιατί στην ουσία, αδελφοί, όταν έρχεται κάποιος και σου λέει, πού είναι ο Θεός, καημένε, πού είναι? Εσένα δεν πειράζει, το Θεό πειράζει. Γιατί εμείς περιμένουμε την έλευση. Ποια έλευση τώρα? Την αρπαγή της Εκκλησίας, δεν αφή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά αυτό λένε, λέει, πού είναι, λέει, η υπόσχεση της παρουσίας αυτού, αφού εμείς περιμέναμε, λέει, και οι πατέρες, λέει, κοιμήθησαν, τα πάντα διαμένουν, λέει, ούτως απ' αρχής της κτήσεως. Διότι τώρα, λέει, εκουσίως αγνοούσι τότε. Εκούσια το αγνοούν αυτό. Ποιο? Ότι δια του λόγου του Θεού, λέει, γίνανε οι ουρανοί και η γη.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Και όταν ο Θεός έκανε το ουρανό και τη γη, χώρισε τα ύδατα από τα ύδατα. Ε. Γιατί? Γιατί ήταν ετοιμασμένο για το κατακλυσμό, λέει εδώ πέρα, όπως διαβάσαμε. Αλλά και οι σημερινοί ουρανοί, σήμερα που είναι και η γη, και αυτή η λέδια του λόγου αυτού είναι αποτατευμένα, φυλατώμενα, φυλάττονται, αδελφοί. Για ποιο λόγο? Όπως λένε άλλα δόγματα για τα χίλια χρόνια ή για την αιωνιότητα να περπατήσει ο άνθρωπος πάνω στη γη. Όχι. Είναι για το πύρα, αδελφοί, για την ημέρα της κρίσεως. Γι' αυτό φυλάττονται. Όλα αυτά που βλέπουμε τώρα, αδελφοί, φυλάττονται για τη φωτιά. Που θα έρθει η κρίση τελική. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και για ποιους? Για την απώλεια, λέει, των ασεβών ανθρώπων. Για τους ασεβείς ανθρώπους, αδελφοί, για αυτούς που δεν δέχτηκαν τον Χριστό, για αυτούς που κορόιδεψαν τον Χριστό, για αυτούς που δεν δέχτηκαν μια τόση μεγάλη σωτηρία, και όχι μόνο δεν τη δέχτηκαν, εμπέξενε και όλα στα πράγματα του Θεού, το λόγο του Κυρίου, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και γι' αυτό τώρα έρχεται η αποκάλυψη, αδελφοί, σε όλους μας να το εννοήσουμε. Και λέει τώρα εδώ ο Απόστολος Πέτρος, εν δε τούτο, λέει, ας μη σας λανθάνει, λέει, αγαπητοί. Μην κάνετε το λάθος, σαν να μας λέει, αδελφιά, τι, ότι παρά Κυρίου μία μέρα είναι ως χίλια έτη. Και χίλια έτη ως μία ημέρα. Προσπαθούμε τώρα να καταλάβουμε κάπως τη διαφορά του χρόνου, του ανθρώπινου χρόνου, αδελφοί, με τον Θεό. Δεν μπορούμε, αδελφοί, να μπούμε στον χρόνο του Θεού, γιατί ο Θεός είναι αιώνιος. Αυτό είναι, αδελφοί, η μεγάλη διαφορά που γίνεται. Εμείς βάζουμε χρόνους. Έχουμε ορολόγια, να τα βλέπουμε, βλέπω, είναι 12 παρά 20. Λες, περνάει η ώρα. Στο Θεό δεν έχει ορολόι. Αλληλούια. Είναι πνευματικά όλα αυτά. Είναι αιώνιος ο Θεός. Γι' αυτό αγωνίζεται το πνεύμα του Άγιο, αδελφοί. Να τερματίσουμε και να μπούμε στην αιωνιότητα μαζί με τον Κύριο. Αλληλούια. Και χαίρομαι πάρα πολύ, το λέω πάντοτε χαριτολογώντας. Λέω, Κύριε, σε ευχαριστώ. Εάν με αξιώσεις να μπω στη Βασιλεία των Ουρανών, δεν θα ξαναφορέσω ρολόι. Αλληλούια. Δεν θα ξαναδώσω το ρολόι. Ε. Ούτε για ραντεβού για γιατρούς, ούτε άργησα στη δουλειά μου, ούτε έχασα το τρένο για να πάω στη δουλειά μου. Και όλο στρες και με το ρολόι και αμάν άργησα και αμάν. Τίποτα, αδελφοί. Θα μπούμε αιώνια στην παρουσία του Θεού. Και τι θα κάνουμε εκεί? Θα χαιρόμαστε. Αλληλούια. Θα δοξάζουμε τον Κύριο αιώνια, αδελφοί. Ξέρετε, είναι μικρές διαφορές, αλλά μεγάλες χάρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Θεός, χωρίς ορολόγια στον ουρανό, τι ωραία. Αλλά θέλει να μας πει εδώ τώρα τη διαφορά, να το εννοήσουμε, ότι μία μέρα για τον Κύριο είναι σαν δικές μας χίλιες μέρες. Και χίλιες μέρες δικές μας, μία μέρα για τον Θεό, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό λέει ο λόγος του Θεού αυτού. Γιατί? Γιατί λέει στο 9, δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεση αυτού. Βλέπετε, έρχεται τώρα να μας τα βάλει σε μία τάξη ο Απόστολος Πέτρος δια Πνεύματος Αγίου. Και για αυτούς τους ανθρώπους, ίσως, αδελφοί, τους εμπέκτες, που λένε, πού είναι η παρουσία του Θεού, πού είναι η αρπαγή, σας ακούμε τόσα χρόνια. Και μας τα λέει τώρα εδώ ξεκάθαρα, μην παίζουμε με το χρόνο του Θεού. Αλλά λέει, δεν βραδύνει ο Κύριος. Εμείς αυτό πρέπει να δεχτούμε μέσα μας και να πιστέψουμε, ότι δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεση αυτού. Ως τινές λελογίζονται τούτο βραδύτητα. Ε. Μερικοί το λογίζονται. Βραδύνει ο Θεός. Αργεί ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και βλέπουμε τα αποτελέσματα, αδελφοί, που μπαίνουν σε αυτό το πνεύμα, ότι βραδύνει, ότι αργεί, τι θα γίνει, πώς θα γίνει και πότε θα γίνει, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά λέει τώρα, μη θέλουν, λέει, να απολυστούν. Συγγνώμη, αλλά μακροθυμεί, λέει, σε εμάς. Αυτό είναι τώρα, αδελφοί, η χάρη του Κυρίου και το θαυμαστό. Μακροθυμεί, λέει, σε εμάς, μη θέλουν να απολυστώσει τινές, αλλά πάντες να έλθουσι εις μετάνοια. Και αυτό είναι το θέλημα του Θεού, αδελφοί. Αυτό το είπε και ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί, στον Τιμόθεο. Τι είπε στον Τιμόθεο? Δια τούτο, λέει, είναι καλόν και ευπρόσδεκτον ενώπιον του σωτήρος ημών Θεού, ώστις θέλει να σωθώσει, λέει, πάντες οι άνθρωποι και να έλθουσιν εις επίγνωση της αληθείας. Βλέπετε, τα ίδια λέγει και ο Απόστολος Παύλος δια Πνεύματος Αγίου. Ήξεραν ποιο είναι το θέλημα του Θεού, ότι πάντες να σωθώσει. Μα θα σωθούν πάντες, αδελφέ? Δεν ξέρω. Εγώ, όπως βλέπω, δεν το βλέπω να σώζονται πάντες, αλλά αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Και αυτό πρέπει και εμείς, αδελφοί, μέσα στην προσευχή μας να μπούμε σε αυτή την τροχιά του Κυρίου. Ώστε τι? Να μην θεωρούμε βραδύτητα, να μην θεωρούμε αργή ο Θεός. Γιατί είναι αργή ο Θεός? Είναι μακροθυμία του Θεού. Για ποιον? Για σένα. Για μένα, για μας. Αδελφοί, πάλι κάνει χάρη ο Θεός. Μακροθυμία για μας, αδελφοί, το κάνει αυτό ο Θεός. Γιατί? Για να μην απολυστούμε. Να μας δώσει την ευκαιρία, αδελφοί, να διορθωθούμε αν χρειαζόμαστε διόρθωση. Να μετανοήσουμε αν χρειαζόμαστε μετάνοια. Αλληλούια. Να επιστρέψουμε, αδελφοί, αν χρειάζεται επιστροφή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μας δίνει κάθε μέρα αυτή την ευκαιρία.
Γι' αυτό, αδελφοί, να ευχαριστούμε και να δοξάζουμε τον Θεό, αδελφοί, όχι το ότι βραδινή, το ότι μακροθυμίδια εμάς. Αμήν, αδελφοί. Αλληλούια, τον ευχαριστούμε. Πόσες φορές, αδελφοί, έκανε ο Κύριος χάρη και εμένα και σένα και για όλους μας, αδελφοί, στα λάθη μας, στις χαζομάρες μας, συγγνώμη που το λέω, στην αμαρτία μας ακόμα, αδελφοί. Πόσες φορές μακροθυμεί ο Θεός, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό, αδελφοί, να χαιρόμαστε. Να χαιρόμαστε για τη μακροθυμία του Θεού. Όχι να την εκμεταλλευόμαστε, να χαιρόμαστε, να τον δοξάζουμε και να μας δίνει αυτή την ευκαιρία να την παίρνουμε για να διορθωνόμαστε. Από ότι ο καθένας θα εξετάσει τον εαυτό του, έχει ανάγκη να διορθωθεί, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και τούτο λέει να έρθουν εις μετάνοιαν, λέει. Γι' αυτό λέει, θέλει δε έλθει η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης ενικτή. Αυτό είναι τώρα για το λαό του Θεού, αδελφοί. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Αφού θέλουμε να ζούμε στη μακροθυμία του Θεού, αφού αγαπάμε και θέλουμε ο Θεός να μακροθυμεί για μας, αδελφοί, να έχουμε πάντοτε όμως υπόψη μας, να έχουμε πάντοτε, αδελφοί, στο πίσω μέρος του μυαλού μας, αλλά και στην καρδιά μας, ότι τι, ότι η μέρα του Κυρίου θα είναι ως κλέπτης ενικτή. Τι πάει να πει αυτό, ξαφνικά, αδελφοί, εκεί που δεν το περιμένεις. Και βλέπουμε πολλές φορές τις ενέργειες και τις ευλογίες του Θεού στη ζωή μας χωρίς να το περιμένεις, αδελφέ. Δεν το έχουμε ζήσει, δεν το έχεις ζήσει, αδελφέ. Εκεί που δεν περιμένεις, τσακ, κάνει κάτι ο Θεός άμεσα, γρήγορα, κλείς. Τι έγινε τώρα, από πού μου ήρθε αυτή η ευλογία τώρα, αλληλούια, τι έγινε τώρα, πώς ήρθε αυτό ξαφνικά, τι έζησα τώρα. Μα δεν το ζήτησα, Κύριε, δεν χρειάζεται πολλές φορές να ζητάς. Αδελφέ, ξέρει ο Θεός την ανάγκη σου. Ξέρει τι χρειάζεσαι. Αυτός είναι ο πατέρας μας, ο καλός, ο ουράνιος, αδελφοί, που πραγματικά με ερημνάει και αγωνίζεται και ενδιαφέρεται για το παιδί του. Ξέρει τις ανάγκες μας, αδελφοί. Πριν λαλήσουμε, λέει ο λόγος του Θεού, ξέρει τι θα του ζητήσουμε, τι θα του πούμε, αδελφοί. Από εμάς τι μέλει όμως, τι ζητάει ο Θεός από εμάς. Να είμαστε σε αυτή τη θέση ότι, Κύριε, εσύ θα έρθεις ως κλέπτης ενικτής. Εγώ πρέπει να είμαι έτοιμος. Αλληλούια, εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι, αδελφοί. Ευχαριστούμε, γιατί με τους χρόνους, όσοι μπερδεύτηκαν με τους χρόνους, αδελφοί, πότε θα γίνει η αρπαγή, πότε θα έρθει ο Κύριος, με αριθμητική, ξέρω εγώ, αριθματικά, 4.000 π.Χ. πίσω και προσπαθούν να βρούνε την ακριβέστερη ημερομηνία, πότε θα έρθει ο Κύριος. Ξέχασε, δεν μπορείς. Γιατί δεν το επιτρέπει ο Θεός, το λέει ο ίδιος ο Κύριος. Πότε είναι αυτή η ώρα, λέει, Κύριε, δεν ανήκει σε εσάς, λέει. Βλέπετε, και όταν λέει ο Θεός δεν ανήκει σε εμάς, ό,τι και να κάνω, όσο και πανεπιστήμα να πάω και μαθηματικός να σπουδάσω, δεν πρόκειται να μπούμε στο χρόνο του Θεού, αδελφοί. Γιατί είναι καθαρά στην εξουσία του Θεού, του Πατέρα Θεού, αδελφοί, πότε θα δώσει τη διαταγή και να πει τώρα ήρθε η ώρα, πάνε να λάβεις την εκκλησία σου, αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Θεό, να γίνει η αρπαγή της εκκλησίας. Και όλα αυτά που βλέπουμε, αδελφοί, τους χρόνους που βλέπουμε και στην Αποκάλυψη να γίνεται το ένα μετά το άλλο, ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό, αδελφοί, που μέλει, και αυτό λέω πάντοτε και αυτό καταλαβαίνω, όπως διαβάσαμε, ότι δεν βραδύνει ο Κύριος, αλλά τι, μακροθυμίδια εμάς, και μέσα τώρα σε αυτή τη μακροθυμία, αδελφοί, πρέπει να είμαστε έτοιμοι ή να ετοιμαζόμαστε, διότι ως κλέπτης ενικτή θα έρθει ο Κύριος, λέει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ως κλέπτης ενικτή. Μα το άκουσες, Πέτρο, από τον Κύριο, βέβαια, και το πίστεψε ο Πέτρος. Αυτά που του έλεγε ο Χριστός, αδελφοί. Και εμείς καλούμαστε πράγματι να πιστεύουμε στο λόγο του Θεού, να πιστεύουμε, αδελφοί, στα λόγια του Κυρίου μας, να πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Και βέβαια, όλα αυτά τα παρακάτω που διαβάζουμε, αδελφοί, ξέρουμε και έχουμε ακούσει ότι μιλάνε για την πυρηνική ενέργεια, μιλάνε για όλα αυτά που βλέπουμε τώρα, αδελφοί. Πού τα ξέρει όλα αυτά ο Πέτρος. Αυτά τα στοιχεία, τα πειρακτούμενα, τα διαλογούμενα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πού να τα ξέρει αυτά ο Πέτρος. Και όταν τη διαβάζω πραγματικά κάθε φορά τις επιστολές, ιδιαίτερα του Πέτρου, λέω, Κύριε, τι θαύμα έχεις κάνει σε αυτόν τον άνθρωπο. Ψαράς ήτανε. Το καταλαβαίνουμε, αδελφοί. Ψαράς άνθρωπος. Ευχαριστούμε τον Θεό, ούτε σχολείο μπορεί να μην έχει πάει. Δηλαδή, ψάρια, με ψάρια ήξερε. Αλλά να που το πνεύμα του Θεού, αδελφοί, τον έκανε πλούσιο στο πνεύμα. Ευχαριστούμε τον Θεό για να γράφει τέτοια πράγματα, αδελφοί, για πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό και στις πράξεις των Αποστόλων, οι ίδιοι οι Φαρισαίοι, εκεί που στάθηκε ο Πέτρος και άρχισε να τους μιλάει για την ιστορία, για τον Κύριο, για όλα τα μεγαλεία αυτά, απόρρισαν, λέει. Τι είπαν, καλά, λέει, αυτός δεν είναι, λέει, ψαράδες. Όντες, λέει, ψαράδες, ιδιώτες. Τι είναι αυτός, λέει. Τι είναι αυτά που μας λέει, Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτό είναι το θαυμαστό, αδελφοί. Όλοι μας, αδελφοί, δεν είμαστε σπουδαγμένοι άνθρωποι, αλλά ο λόγος του Θεού έρχεται και μας καλεί να σπουδάζουμε τώρα το λόγο του Θεού. Αλληλούια, να σπουδάζουμε τα πράγματα του Κυρίου μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Και
Και λέει στο 13 εδώ, δια Πνεύματος Αγίου, γιατί και αυτό είναι αποκάλυψη, αδελφοί, λέει κατά δε την υπόσχεση αυτού, νέος ουρανούς, λέει, και νέα γην προσμένουμεν, εν ή δικαιοσύνην κατοικεί. Αυτά δεν τα είχε δει ο Πέτρος, τα είχε δει ο Ιωάννης, αδελφοί, στην αποκάλυψη, για νέους ουρανούς, νέα γη, αλλά βλέπετε ότι το Πνεύμα του Θεού μαρτυρούσε και στον Πέτρο. Τι πρόκειται να γίνει στο μέλλον, αδελφοί, δια τούτο, λέει, αγαπητοί, λέει ξανά τώρα, ο Πέτρος, ο Απόστολος, υπενθυμίζοντας, όπως διαβάσαμε από την αρχή, να διεγείρει όλους εμάς, τι να κάνουμε, λέει. Δια τούτο, λέει, αγαπητοί, να σπουδάσουμε, τι, να ευρεθούμε άσπυλοι και αμόμητοι. Άσπυλος, άσπυλος είναι αυτός που δεν βαρύνεται από καμία ηθική κοιλίδα. Επάνω του δηλαδή δεν βρίσκεται να πεις ότι έχει κάτι κακό, είναι άμεμπτος. Μα αδελφέ, όλοι έχουμε μόμο, όλοι έχουμε προβλήματα, θα πει κάποιος, αμήν. Αλλά αυτό, λέει, τώρα τι να κάνουμε, να σπουδάσουμε τώρα πάνω σε αυτό, τι, να ευρεθούμε άσπυλοι, και αμόμητοι ενώπιον αυτού εν ειρήνη. Πιανού, ενώπιον του Χριστού, ενώπιον του Θεού, αδελφοί, εν ειρήνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό. Και νομίσετε, να νομίσουμε οπωσδήποτε, λέει, σωτηρίαν τη μακροθυμία του Κυρίου μας, αδελφοί. Αλληλούια. Αυτό να το πάρουμε, ότι είναι η σωτηρία μας. Ότι η μακροθυμία του Θεού στη ζωή μας είναι η σωτηρία μας, αδελφοί. Αυτό να το καταλάβουμε. Και να τον δοξάσουμε, τον ευχαριστήσουμε, αδελφοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι ό,τι γίνεται στη ζωή μας φαίνεται η μακροθυμία του Θεού, αδελφοί. Πότε φαίνεται? Στα λάθη μου, λέω, Κύριε. Στις αδυναμίες μου. Στα σφάλματά μου. Στα λόγια καμιά φορά που μπορούν να βγουν και να πληγώσουν, λέω, Κύριε. Μακροθυμία ο Θεός. Ποιο είναι αυτό? Είναι η σωτηρία μου αυτό. Είναι η σωτηρία μας. Γι' αυτό λέει και ο Πέτρος, να νομίσουμε σωτηρία τη μακροθυμία του Κυρίου μας. Όπως λέει και ο αγαπητός μας αδελφός Παύλος, έγραψε, λέει, σε εσάς, κατά την δοθήσαν εις αυτόν σοφίαν. Τι ωραία. Ευχαριστούμε τον Θεό και ευχαριστούμε τον Κύριο που ο Απόστολος Πέτρος, θα πούμε, συστήνει τον σύνδουλό του. Το αισθάνεται, το καταλαβαίνει ότι ο Απόστολος Παύλος ήταν από τον Θεό και έγραψε, λέει, από την σοφία που το έδωσε ο Κύριος, λέει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τα έγραψε όλα αυτά πιο μπροστά από μένα, λέει. Και σε όλες τις επιστολές του τα έγραψε αυτά. Ποια? Για τη μακροθυμία του Θεού. Γιατί πράγματι, αδελφοί, μέσα από τις επιστολές και του Αποστόλου Παύλου βλέπουμε πάρα πολλά, αδελφοί, τα οποία έχουμε και πρώτος εγώ ανάγκη να τα μάθουμε. Τις ενέργειες του Αποστόλου Παύλου, αδελφοί, έχουμε ανάγκη να τις μάθουμε, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πώς ενεργούσε ο Παύλος, πώς έμπαινε μέσα στους αμαρτωλούς, πώς πήγαινε μέσα στους ανόμους, πώς πήγαινε στους ασθενείς, αδελφοί. Με τον ασθενή, λέει, ως ασθενής, λέει, γινόμουν κι εγώ. Γιατί? Γιατί να, λέει, να κερδίσω. Και αυτό έκανε και ο Χριστός, αδελφοί. Και αυτό έκανε και ο Απόστολος Παύλος. Είχε αυτό το πνεύμα του Κυρίου μας, αδελφοί. Το να κερδίσει μία ψυχή που ήταν μέσα στην αμαρτία, μέσα στον θάνατο. Αγωνιζόταν, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και γι' αυτό και ο Θεός τον εσύστησε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και όλα αυτά τα έγραψε, λέει, ο Απόστολος Παύλος, με τη σοφία τη δοθήσα από τον Θεό, την οποία όμως. Μερικοί, λέει, που δεν εννοούσαν, δεν μπορούν να καταλάβουν τις επιστολές του. Τι πάθαν, λέει? Επειδή είναι δυσνόητα, τα οποία, λέει, αμαθείς και αστήρικτοι στρεβλώνουν ως και τας λοιπάς γραφάς προς την ιδίαν αυτών απώλειαν. Φοβερό, αδελφοί. Όχι ότι μόνο δεν καταλαβαίνουν αυτά που έγραψε ο Απόστολος, αλλά είναι και δυσνόητα, αλλά και τι κάνουν? Επειδή είναι αμαθείς και αστήρικτοι, τα στρεβλώνουν, προσπαθούν να αλλάξουν κάπως, να φανταστούν μήπως αυτό εννοεί. Και τι γίνεται μετά, λέει? Είναι για την ιδία τους αυτόν απώλεια, ναι. Τόσο κακό είναι, αδελφοί, το να διαστραβλώσω το λόγο του Θεού, αδελφοί. Αλλά τι, πρέπει να μείνουμε, αδελφοί, στην αλήθεια, πρέπει να μείνουμε πραγματικά σε όλα αυτά που μας λέει ο λόγος του Θεού, στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Γιατί πράγματι, αδελφοί, όντως, αυτό είναι αλήθεια. Πολλές φορές το σκέφτομαι. Λέω, αδελφέ μου, Παύλε, όταν διαβάζω, πώς μπορούσες, λέω, και με όλους γινώσουν τα πάντα. Ένα φαινόμενο που δεν το βλέπουμε συχνά. Με τα πάντα. Με τους μικρούς μικρούς, με τους μεγάλους μεγάλους, με τους ασθενείς ασθενείς, με τους αμαρτωλούς, με τους ανόμους, ως άνομος, λέει, αλλά όχι άνομος εις των Θεών. Τι πνεύμα ήταν αυτό, λέω, αδερφέ μου Παύλε, πώς μπόρεσες? Αλλά τώρα, αν είμαι αμαθής και αστήρικτος, θα το στρεβλώσω αυτό το λόγο. Και ξέρετε τι θα πω? Όπως το είπανε, σαρκικός είναι ο Απόστολος Παύλος, έτσι είπαν οι Κορινθοί. Σαρκικά περπατάει. Από πού το διαπίστωσες αυτό, αδελφέ, αφού δεν βλέπεις με ποιους κάνει παρέα, Δεν ξέρουμε, αδελφοί, γι' αυτό λέμε ότι να μην στρεβλώνουμε τα πράγματα αυτά που κάνει ο Θεός, αδελφοί. Το ίδιο είπανε και για τον Χριστό. Ο Ιωάννης, ο πρόδρομος, δαιμόνιον είχε, λέει.
Δαιμόνιον είχε, έτρωγε ακρίδες, έτρωγε μέλι, ήταν ντυμένος με ένδυμα καμήλας, και τώρα έρχεσαι εσύ, ο μαραγκός, και τρως με τους αμαρτωλούς. Τι είσαι κι εσύ, αμαρτωλός? Και τι τους είπε ο Κύριος, σαν να τους λέει δεν ξέρετε τι σας γίνεται, δεν ξέρετε τι θέλετε, σαν να τους είπε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυλών σας επέξαμε, λέει, δεν χορεύσατε. Σας εθρηνοδίψαμε, δεν εκλάψατε. Βλέπουμε, αδελφοί, αλλά ο Χριστός έδειξε ακριβώς την πορεία πως πρέπει πραγματικά όλοι μας να περπατήσουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μέσα, εγώ αυτό καταλαβαίνω, μέσα από όλα αυτά που διαβάζουμε, αδελφοί, ότι έρχεται ο Θεός να μας υπενθυμίσει ότι δεν ζούμε στους χρόνους τους ανθρώπινους. Εδώ όσο ζούμε, ναι, έχουμε τους χρόνους μας. Πότε θα φάμε, πότε θα πιούμε, πότε θα πάμε στη δουλειά, ναι. Αλλά στα πνευματικά, στον χρόνο του Θεού, αδελφού, πρέπει να μπούμε μέσα στον χρόνο του Θεού. Αυτό πώς θα γίνει? Δια Πνεύματος Αγίου, αδελφοί. Και πραγματικά ο χρόνος του Θεού, αδελφοί, είναι ένα μυστήριο. Δεν μπορώ να σας το εξηγήσω. Ότι θα σας πω μια εμπειρία, αδελφοί, που την έχετε ακούσει, πιστεύω. Όταν ο Θεός επέτρεψε και με πήρε σε έκσταση, αδελφοί, ο χρόνος που κράτησε ήταν 5 λεπτά. Για μένα φάνηκαν 30 δευτερόλεπτα. Ούτε. Πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Γιατί όμως σας το λέω αυτό? Γιατί όντως εκεί που ήμουν, αδελφοί, στη δουλειά, και ήρθε ο Θεός και με σκέπασε με την παρουσία του, στην Ελλάδα ήμουν τότε, μαζί με τους συναδέλφους μου που κάναμε το δεκατιανό, να το πω έτσι, ευχαριστούμε τον Θεό, ξαφνικά έφυγα. Ενώ εκεί που καθόμουν, αδελφοί, έφυγα. Και μπαίνω μέσα σε μια νεφέλη, αδελφοί, και ακούω τη φωνή αυτή, ναι. Ιέ μου, Δημήτρη, τώρα πρέπει να φύγεις στη Γερμανία. Αυτό ήταν. Προτού να έρθω έγινε αυτό, αδελφοί. Και επανήλθα. Όταν επανήλθα όμως, αδελφοί, κράταγα στο χέρι μου το ποτήρι με το φραπέ και το δεξί κράταγα το ψωμί. Και βλέπω τώρα τους συναδέλφους μου όλους δίπλα μου να με κοιτάνε με κάτι μάτια τέτοια, να με σκουντάει το αφεντικό μου και να μου λέει, μου λέει, τι έπαθες, μου λέει. Και εγώ γυρίζω, το κοιτάω, λέω, πρέπει να φύγω Γερμανία. Τι λέει? Και κάτι κατάλαβα, λέω, κάτι έγινε. Λέει, ξέρεις πως ήσουν? Λέω, όχι, εσείς θα μου πείτε. Λέει, έχεις γίνει άσπρος, λέει, σαν το πανί, σαν να πέθανες. Εμείς σε βλέπαμε, λέει, και 5 λεπτά, λέει, σε φωνάζουμε. Λέω, ορίστε. 5 λεπτά, λέει, δεν ήξερα τι να σε κάνουμε, λέει. Ήσουν, λέει, κόκαλο, ακίνητος. Λέω, Κύριε, θαυμαστά τα έργα σου, θαυμαστός ο Θεός. Τι να πω εγώ, τι να πω τώρα εγώ, τι να τους εξηγήσω, αδελφοί. Μήπως εγώ τα ξέρω? Μήπως εγώ κατάλαβα τι μου έγινε, αδελφοί, δεν είναι? Αλλά αυτό κατάλαβα. Λέω, Κύριε, τι πράγμα είναι αυτό το πνεύμα, Τι είναι αυτό όταν μπει στην παρουσία του Θεού? Λέω και τους ξαναρωτάω, είστε σίγουροι? 5 λεπτά ήμουν, λέω, σε αυτή την στάση, σε αυτή τη φάση? Ναι, μου λέει. Λέω, εμένα μου φάνηκαν 5 δευτερόλεπτα. Βλέπετε, αδελφοί, ότι ο χρόνος του Θεού με το χρόνο το δικό μας δεν ταιριάζει, αδελφοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο και τελειώνουμε, αδελφοί. Γι' αυτό λέει και στο 17, εσείς λοιπόν, αγαπητοί, προγνωρίζονται όλα αυτά, όλα αυτά που τα προγνωρίζουμε και τα ξέρουμε. Τι να κάνουμε, λέει, να φυλατώμεθα, για να μην παρασυρθούμε κι εμείς, λέει, από την πλάνη των ανώμων, και εκπέσουμε από τον στηριγμό μας. Να προσέξουμε, βέβαια, αδελφοί, να στηριχτούμε στο λόγο του Θεού, να στηριχτούμε, αδελφοί, στον Κύριό μας, για να μην παρασυρθούμε από τους ανώμους, από τους ανθρώπους αυτούς, τους εμπέκτες, από αυτούς που εμπέζουν το λόγο του Θεού, αδελφοί, έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Γι' αυτό, λέει, αυξάνεστε δε εις την χάρη, πρώτα, να αυξανόμαστε σε αυτή τη χάρη του Κυρίου, αδελφοί, η οποία η διδάσκουσα ημάς, τι να μας διδάσκει, να αρνηθούμε την ασέβεια και τα κοσμικά επιθυμίας, όπως λέει και παρακάτω, και τι άλλο, να αυξηθώ, λέει, και στη γνώση του Κυρίου ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού. Στη γνώση, πρώτα στη χάρη και μετά στη γνώση. Γιατί αν είναι μόνο γνώση, αδελφοί, θα υπεραίρω. Έτσι λέει ο λόγος του Θεού, ότι αν πολύ γνώση, 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 μπορεί να υπεραίρω, μπορεί να υπερηφανευτώ. Αλλά πρέπει πρώτα στη χάρη, να μπω μέσα σε αυτή τη χάρη. Και τι μου φανερώνει η χάρη σε μένα, αδελφοί? Ότι κατά χάριν, Ιέ μου, Δημήτρη, είσαι σωσμένος. Κατά χάριν, Ιέ μου, ξέρω εγώ, Γιώργο, είσαι σωσμένος. Αυτό είναι, να το εννοήσω. Ότι ξέρω ότι δεν είμαι τίποτα. Άνευ του Χριστού είμαι ένα τίποτα. Αλληλούια. Και όταν το εννοήσω αυτό και το κρατήσω και το φυλάξω, να αυξηθώ και στον Χριστό στη γνώση. Για ποιο λόγο? Για να μπορώ να το χειρίζομαι το λόγο του Θεού, αδελφοί. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, αδελφοί, να μας κρατήσει μέχρι τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το λόγο του Θεού που μας χαρίζει πάντοτε, αδελφοί. Όλα προς παρηγορία,
προς αύξηση, αδελφοί, γιατί αυτό έχουμε ανάγκη. Πραγματικά, αδελφοί, αυτό να κρατήσουμε. Ότι η ώρα του Κυρίου είναι ως κλέπτησε νυχτή. Πραγματικά έτσι θα έρθει ο Κύριος για όλους μας. Ευχαριστούμε τον Θεό για όλη την ανθρωπότητα. Γι' αυτό, αδελφοί, και εμείς φυλατώμεθα, εγκρατευόμεθα, μένουμε με τη χάρη του Θεού στον Κύριο και θα συνεχίσουμε να μένουμε, αδελφοί, αυτόν τον καλόν αγώνα της πίστεως. Και ο Θεός είναι αυτός, αδελφοί, που άρχισε το έργο και αυτός θα το τελειώσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Ο Θεός να μας ευλογεί, αδελφοί. Αμήν.